Πράγματι είναι μια απόφαση της ΠΟΕΟΤΑ. Γίνεται σήμερα μια προειδοποιητική κατάληψη σε όλα τα δημαρχεία της Ελλάδος από τις 10 μέχρι τις 1 και γενικές συνελέψεις κατά τη διάρκεια της κατάληψης. Όπως θα κάνουμε και εμείς σε λίγη ώρα εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι η απαρχή κάποιων αγώνων που ξεκινάει η ΠΟΕΟΤΑ για τα μέτρα, για τα όσα αφρίτουν, δεν πάει άλλο, το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο, οι αντοχές έχουν τελειώσει, οι ορτάς σβήνουν, έρχονται απολύσεις, έρχονται ιδιωτικοποιήσεις, δεν πληρωνόμαστε και με τα τελευταία νέα που ακουστήκαν και χθες και σήμερα, ότι περικόπτονται και άλλοι πόροι στο ΣΟΤΑ. Οπότε καταλαβαίνετε από τον Οκτώβριο και μετά τι έγινε εκεί και μας περιμένει πολύ να βάλει μόνο. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους στον αγώνα, στην πάλη, διότι σε λίγο καιρό όχι δεν θα πληρωθούμε, αλλά θα πάμε και στα σπίτια μας απολιόμνη ή θα ειδικοποιηθούν κάποιες η καθαριότητα, το ΚΕΠ, η παιδική σταθμή κλπ. Οπότε αγωνιζόμαστε, δεν θα γίνει καμία πώληση. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, θα περάσουν πάνω από το πτώμα μας. Αυτό είναι και το σύνθημα της ΠΟΕΟΤΑ. Σε λίγη ώρα θα γίνει γενική συνέλευση. Ας μην έχουμε αυταπάτηση ότι θα πληρωθούν αύριο μεθαύριο οι συνάδελφοι. Ίσως να μην ξαναπληρωθούμε, ίσως να είναι το πρώτο τελευταίο δεκαπενθήμερο που πληρωνόμαστε. Φυσικά η κεντρική εξουσία έχει μεγάλη ευθύνη. Να μην πούμε τα ίδια πράγματα, έχει υποθηκευτεί η μισθοδοσία μας. Εμείς κάνουμε προσπάθειες με τους δικηγόρους να απεμπλακούμε από αυτή την υπόθεση, να έρθει η μισθοδοσία ξεχωριστά. Επί ευκαιρία θα ήθελα, που μου δίνεται ο λόγος, να καταγγείλω για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προβαδίνη, γιατί εγώ κύριο δεν θα το ξαναπώ, προσωπική μου άποψη. Άλλωστε έχουν υποβληθεί μηνύσεις και από μένα και από άλλους 22 συναδέλφους για τα προσβλητικά, τα όσα είπε προχτές. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχουν προστασιαστεί και ο πρόεδρος και δύο εκ των αντιδημάρχων απειλούν υπαλλήλους, λες και είναι τσιφλίκι τους. Δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά, γιατί θα τα πούμε και στη συνέχεια και στις ανακοινώσεις του ΔΣ, να τους καταγγείλω, να ο Δήμαρχος να τους μαζέψει, γιατί αν δεν τους μαζέψει ο Δήμαρχος, θα τους μαζέψουν οι εργαζόμενοι με άλλον τρόπο. Ζητάμε για τελευταία φορά από τον Βαβίλη να ανακαλέσει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, γιατί αλλιώς οι αγωγές προχωράνε κανονικά και δεν είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου να μιλάει τόσο προσωπικά για τους εργαζόμενους του Δήμου. Για ποιους αντιδημάρχους μιλάτε, εφόσον μιλάτε με ονόματα, γιατί δεν προχωράτε? Είπατε για δύο αντιδημάρχους. Θα σας πω τον έναν σήμερα, γιατί για τον άλλον πρέπει να τη διασταυρώσουμε, για τον κύριο Σπανό. Απειλή εργαζομένους, είπατε. Ναι, δεξιά-αριστερά, στο αμαξιστάσιο. Προχθές βγήκε στον αέρα και είπε ότι υπάρχει χαρτί να απολυθούν υπάλληλοι αορίστου. Ζητήσαμε επίμονα αυτό το χαρτί, δεν μας δόθηκε και δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας. Μπορεί να είμαστε όλοι γνωστοί κλπ. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ντοκουμέντα. Και εγώ μπορώ να πω διάφορα και εσείς και ο καθένας. Καταγγέλουμε για μια ακόμη φορά αυτά τα περιστατικά και θα παρακαλούσαμε και τους αντιδημάρχους. Όσο για τον πρόεδρο, όχι, δεν τον παρακαλάμε, τον προκαλούμε για τελευταία φορά δημόσια να ζητήσει συγγνώμη, αλλιώς θα μιλήσουν τα δικαστήρια.